Ναι. Τον Τούρκο Πρόεδρο. Είμαστε, λέει, δηλαδή χθες πήγε στα Τούζλα και εκεί συμμετείχε στην τελετή παράδοσης του πρώτου αεροπλάνο-ελικόπτεροφόρου. Θα σας το έλεγα. Είμαστε η ηγέτητα δύναμη της περιοχής. Λέει, έτσι βλέπει τον εαυτό του, είμαστε ηγέτες στην περιοχή. Δηλαδή, ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Ελλάδα, ούτε το Ισραήλ. Η ηγέτητα δύναμη της περιοχής είναι η Τουρκία, λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Για τη γαλάζια πατρίδα, ναυπηγούμε αεροπλανοφόρο και επιπλέον τρεις φρεγάτες σε τρία χρόνια. Με το αεροπλανοφόρο θα μπορούμε να μεταφέρουμε δύναμη ενός τάγματος σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, σε περιοχές κρίσης, λέει. Μάλιστα. Τώρα, που μπορεί να προκύψει κρίση στο Αιγαίο ή στη Μαύρη Θάλασσα, εκείνο είναι άλλο. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο όμως είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος. Αυτό λέει ότι μπορεί να μεταφέρει και ένα τάγμα τάχιστα με δεκάδες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα, μη επανδρομένα ελικόπτερα. Και αυτό το μεταφέρει η Τουρκία. Το πλοίο πάντως, Μανώλη, είναι εντυπωσιακό. Κακά τα ψέματα. Είναι ένα επίτευγμα. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα όχι. Εγώ είχαμε πολλές εβδομάδες να ακούσουμε. Ναι. Γαλάζια πατρίδα. Από το σεισμό. Το αν τονίζω. Αν εξαιρέσεις τον επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας. Και πριν το σεισμό. Ναι, και πριν το... Και πριν. Ναι. Μετά τη συνάντηση Μπούρας-Καλίν, ναι. η ορολογία γαλάζια πατρίδα δεν είχε χρησιμοποιηθεί από την επίσημη τουρκική ηγεσία. Mm-hmm. Για πρώτη φορά την ακούσαμε προχτές από τον Ισμαήλ Ντεμίρ, από τον Διευθυντή Αμυντικής Βιομηχανίας, και τώρα έρχεται, χρησιμοποιείται και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ξαφνικά εμφανίζεται η γαλάζια πατρίδα στην εφημερίδα Αξάμ. Αυτά δεν είναι μπροστά, τυχαία. Αυτά είναι. Αυτά είναι... Αφού ο Τούρκος πρόεδρος μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Ας δούμε τον Τούρκο πρόεδρο και πάμε να τον δούμε. Bu gemiyi Türkiye yüzyılında bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. Sadece bununla kalmıyor. Mavi vatana kazandıracağımız Milgem İstif sınıfı 3 yeni fırkateynimizin saç kesimini de bugün gerçekleştiriyoruz. TCG Anadolu sayesinde tabur büyüklüğünde bir kuvveti, ana üst desteğe ihtiyacı olmaksızın Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğiz. Ήταν σαφής νομίζω ο άνθρωπος, δεν συζητείται Μανώλη. Από το πλοίο όλα αυτά. Από το πλοίο Μανώλης και η γαλάζια πατρίδα βέβαια, έτσι. Νομίζω, κοιτάξτε, έχουμε και τις σχετικές φωτογραφίες για να θυμηθούμε και τι εννοεί ο Τούρκος πρόεδρος όταν λέει γαλάζια πατρίδα. Ναι. Όταν είχε επισκεφθεί τον στρατηγείο, βεβαίως, είχε πάει στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Εκεί υπήρχε ο χάρτης γαλάζιας πατρίδας. Ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, αυτή η θεωρία από το 18-19 ήρθε. Λίγο εξαφανίστηκε μετά τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο και τώρα επανεμφανίζεται και πάλι. Και αυτό μας προκαλεί εντύπωση. Και μη μου πει κανείς ότι είναι λόγω εκλογών. Η θεωρία παραμένει πάντα εκεί. Λοιπόν, το ανατολούν στη γαλάζια πατρίδα και η τουρκική εφημερίδα. Γαλάζια πατρίδα ξανά ο Τούρκος Πρόεδρος και λέει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας η προστασία της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή η περιοχή από το Αιγαίο και από τη Σαμοθράκη, δυτικά Σαμοθράκης, το μισό Αιγαίο και μέχρι την Κύπρο, η υποστήριξη, η προστασία, γι' αυτό και ναυπηγή, λέει, πλοία και τρεις ταυτόχρονες φρεγάτες, μιλούσε για όλο το στόλο. Μάλιστα. Και προετοιμάζεται η Τουρκία για να μεταφέρει και τις δυνάμεις με τον Ανατολού σε όλες αυτές τις περιοχές κρίσης, όπως δηλώνει τουλάχιστον η επίσημη ηγεσία της. Να δούμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Θα σας δείξω κάτι μετά για τον ΑΚΑΡ πραγματικά, αλλά και την τουρκική οικονομία. Γιατί από τη μία έρχεται το Ανατολού τα πλοία, αλλά από την άλλη και η τουρκική οικονομία είναι σε τέτοια τραγική κατάσταση που θα το πιστέψετε. Για να δούμε. Μαύρη βατανίν γκουένλι. İçinde bulunduğumuz şu kritik süreçte çok daha önem kazanmıştır. Ülkemizin daha güçlü ve caydırıcı bir donanmaya sahip olması için yürüttüğümüz çalışmaların gerisinde işte bu ihtiyaç vardır. Biz bunları da başaracak mıyız? Hiç endişeniz olmasın, başaracağız. Ve çeşitlendirerek başaracağız. Çünkü artık geneli itibariyle toplu bir savunma sistemi veya taarruz yok. Çeşitlendirerek bunları bizim başarmamız gerekiyor. Στη γραμμή κανονικά, Μανώλη, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην άλλαξε τίποτα, σαν να μην προηγήθηκε αυτό το διάλειμμα των δύο μηνών. Επιστρέψαμε κανονικά στη ρητορική που έχουμε όλα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, Μανώλη. Δεν έχουμε σταματήσει μέρα με αυτή τη ρητορική την επιθετική. Κάτι σε δύο μήνες. Αυτός,
Δύο μήνες στην Επανόλη, πόσο είδες? Αυτός είναι και ο... δύο, άντε βάλε και ένα λίγο πριν το σεισμό, που, γιατί ο Καρίν είπε ότι είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια ενός μηχανισμού. Το θέμα είναι ότι αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα συνεχίζει τα εξοπλιστικά της προγράμματα. Μόλις χθες έβλεπα ότι ξεκίνησε η σύμβαση για τα αντιαρματικά πυραυλικά σύστηματα, τα Ισραηλινά, τα Spike. Έρχονται τα Ραφάλ, έρχονται τα F-16, Block 70, να φυγούνται οι φρεγάτες. Δηλαδή, άρα η κυβέρνηση τρέχει προγράμματα. Δεν σταμάτησε επειδή έγινε ένα σεισμός και μια νύχτα ξαφνικά όλα πήγαν.